Να περάσουμε στο δεύτερο μέρος της αλληλεγγύης μας εκπομπής. Να πούμε ότι είχαμε μια ειδοποίηση από τον τεχνικό διευθυντή του... Όχι, τον γενικό διευθυντή. Γενικό διευθυντή, ναι, της ΠΑΕ Κέρκυρας, τον κύριο Προβατά, ο οποίος μας είπε ότι... Το Ειρηνοδικείο Κέρκυρας. Το Ειρηνοδικείο Κέρκυρας έβγαλε απόφαση για το όνομα. Έχει ορίσει την επωνυμία. Έχει ορίσει την επωνυμία, μάλιστα. Ναι, έχει βγάλει απόφαση για το όνομα. Αυτό βέβαια προς ενημέρωση του φίλου κόσμου της Κέρκυρας. Μεταδίδουμε αυτή την πληροφορία από τον Γενικό Διευθυντή. Και ευχαριστούμε. Και ευχαριστούμε βέβαια για την συμμετοχή του στην εκπομπή μας. Λοιπόν, αφού είπαμε Football League, να πάμε τώρα στη γάμα εθνική κατηγορία. Εκεί που αγωνίστηκε... Μεγάλη νίκη, έτσι, του Ολυμπού. Και μεγάλη νίκη εννοούμε βέβαια από την άποψη ότι τη χρειαζόταν και ψυχολογικά αλλά και βαθμολογικά αυτή την νίκη ο Ολυμπός. Απέναντι σε μια Φιλιππιάδα που φαίνεται εφέτος ιδιαίτερα δυνατή. Έτσι ακριβώς συνέβη. Ο Ολυμπός, καταρχήν να πούμε ότι αγωνίστηκε με πάρα πολλά προβλήματα. Ναι. Κατά ανάγκη αμυντικό κεντρικό δίδυμο, γιατί ο Βασιλάκης έχει πάθει μια ζημιά και θα επιστρέψει στους αγωνιστικούς χώρους σε διάστημα περίπου 1,5 με 2 μήνες. Και έτσι ο Άκης ο Πανδής έκανε αρχιχημίες, μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε, να χρησιμοποιήσουμε αυτή τη λέξη, για να μπορέσει να στελεχώσει την ομάδα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, για να αντιμετωπίσει μια ομάδα όπως είναι ο Εθνικός Φιλιππιάδας, που φέτος έχει πιο υψηλούς στόχους σε σχέση με πέρσι και δείχνει από την αρχή του πρωταθλήματος ιδιαίτερα δυναμωμένος. Και έχουν τοποθετήσει οι άνθρωποι του Εθνικού τον πύχη πιο ψηλά σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Λοιπόν, ο Ολυμπός σε αυτό το παιχνίδι, βέβαια, παρά τις απουσίες που είχε και τα προβλήματα, δεν έβλεπε άλλο αποτέλεσμα εκτός από την νίκη. Και ήταν, αυτό γιατί. Ήταν πολύ δυνατός καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα και πέτυχε το σκοπό του, έτσι. Ναι, λοιπόν, δεν έβλεπε άλλο αποτέλεσμα από την νίκη γιατί είχε μείνει πίσω ο βαθμολογικό πίνακα, προερχόταν από δύο εκτός έδρας ήττες. Από την Καστοριά που γνώρισε βαριά ήττα, από τον Μπριτσόκραβε ενώ με 3-0. Και με την επιστροφή στα πλαίσια της τέταρτης αγωνιστικής στο γήπεδό του, ήθελε να πάρει την νίκη απέναντι στον Εθνικό Φιλιππιάδος για να πάρει και βαθμολογική ανάσα και ψυχολογική. Είναι δύσκολη κατηγορία για τον Ολυμπό φέτος. Έχει αντιμετωπίσει πολλά προβλήματα, κυρίως το ψυχοδυναμικό. Και γιατί εκτός ότι έχει μικρό ρόστερ, έχει συνεχώς κάποια προβλήματα τραυματισμών που δεν έχουν να κάνουν σχέση με την θέμα προπόνηση κτλ. Πάντως εκμεταλλεύεται τον παραγοντά έδρα γιατί δεν έχει χάσει μέχρι στιγμής. Δύο παιχνίδια έχει δώσει. Δύο παιχνίδια για να έχει. Ναι. Έχει παίξει τον Οδυσσέα Κορδογίου που έπρεπε να κερδίσει στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος. Και χθες που κέρδισε τον Εθνικό Φιλιππιάδος. Αυτό όμως λέει πολλά. Δηλαδή λέει το ότι αν. Λέει ποδοσφαιρικά ότι αν εκμεταλλευτεί τον παράγοντα έδρα, έχει πολλές πιθανότητες να παραμείνει στην κατηγορία. Έχουμε ξαναπεί, Βίκυ, εδώ στην εκπομπή μαζί, ότι ο Όλυμπος σε αυτόν τον τομέα έχει σοβαρό πλεονέκτημα. Γιατί ο Όλυμπος μαζί με τον Κερανό Θεσπρωτικού είναι οι δύο ομάδες στον όμιλο που διαθέτουν γήπεδο με συνθετικό χλωτάπητα. Όλες οι υπόλοιπες ομάδες παίζουν σε φυσικό χορτάρι. Αυτό το πλεονέκτημα τι σημαίνει? Ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο, μας το μετέφεραν και οι ποδοσφαιριστές που αγωνίστηκαν πέρσι στην Κασιόπη, που έπαιζαν ως έδρα σε συνθετικό και εκτός σε φυσικό, ότι σε θέμα κούρασης, σε θέμα τρεξίματος μέσα στο γήπεδο, σε θέμα πώς πηγαίνει η μπάλα κτλ, αλλά κυρίως σε θέμα κούρασης, παίζει σημαντικό ρόλο. Βέβαια, το φυσικό είναι πολύ πιο δύσκολο από το τεχνικό, έτσι. Λοιπόν. Είναι αλλαγές παπουτσιών, είναι πολλά πολλά που πρέπει να γίνουν για να υπάρξουν αυτές οι αλλαγές. Και αυτό το πλεονέκτημα, ο Όλυμπος, για να έχει περισσότερες πιθανότητες να διεκδικήσει την παραμονή του στην κατηγορία, πρέπει να το αξιοποιήσει. Βέβαια, βέβαια. Λοιπόν, ο στόχος του Ολύμπου, βέβαια, μέχρι το τέλος της περίοδου, μέχρι την αρχή της χειμερινής μεταγραφικής περίοδου, είναι να έχει συγκεντρώσει όσους περισσότερους βαθμούς μπορεί για να μπορέσει με 2-3 προσθήκες να ενισχυθεί ακόμη περισσότερο για να διεκδικήσει με αξιοί στην παραμονή του στην κατηγορία. Είναι μια κατηγορία που είναι αρκετά δύσκολη. Έχει πολύ καλές ομάδες. Με την πιο ιστορική σε αυτή την κατηγορία, την ομάδα ιστορική ΑΕΛ. Δηλαδή, χρησιμοποιήσω 2 φορές τη λέξη ιστορική και τώρα 3. Είναι... Γιατί δεν υπάρχει άλλη λέξη να τη χαρακτηρίσω. Και είναι η επαρχιακή ομάδα που έχει κατακτήσει και το πρωτάθλημα Ελλάδος. Μην το ξεχνάμε αυτό το πράγμα. Έτσι, στη μεγάλη κατηγορία. Έχει πάρει κύπελο Ελλάδας. Εντάξει, είναι
και το μεγάλο φαβορί για να ανέβει στην Β' Εθνική Κατηγορία, στη Football League, έτσι. Λοιπόν, τώρα και οι υπόλοιπες ομάδες σε γενικές γραμμές, αν εξαιρέσουμε 2-3, έχουν υψηλούς στόχους και αυτό το κίνητρο να ανέβουν, δηλαδή Football League, σε ένα μικρό όμιλο με λίγες ομάδες, νομίζω είναι 16 ομάδες. Ναι, ναι. 16, στην ουσία 15 είναι, ναι, γιατί 15. Ο Τηλικράτης έχει αποχωρήσει. Έτσι ακριβώς είναι. Ναι, ναι. Λοιπόν, Όλυμπος κέρδισε χτες 1-0. Στην αρχή του δευτέρου ημιχρόνου, στο πρώτο ημιχρόνο προσπάθησε, ήταν αρκετά καλός. Ναι, σκόρε το Καστεράτο, έτσι. Όχι, δεν το βάλε ο Καστεράτο στον γκολ. Το βάλε ο Ταχτάνης. Ναι, ενέργειες του. Ναι, ο Καστεράτος έχει πολύ καλή εμφάνιση. Ναι, ναι, ναι. Είναι ένας παίκτης ιδιαίτερα εξελίξιμος, ταλαντούχος ποδοσφαιριστής, που διακρίνεται για το πάθος του και την αποφασιστικότητα που δίνει στον αγωνιστικό χώρο. Νομίζω ότι ο Ταχτάνης το βάλε από τη μικρή περιοχή, από το ύψος της μικρής περιοχής, με δυνατό σουτ. Ναι, λοιπόν, ναι. Ο Γαστεράτος είναι ένας ποδοσφαιριστής που, αν συνεχίσει έτσι και δουλέψει ακόμα περισσότερο, ίσως να ξεπεράσει τον πατέρα του, τον Νίκο, και να κάνει καριέρα επαγγελματία ποδοσφαιριστή. Έχει όλα τα εφόδια, έχει ένα πολύ καλό προπονητή που δουλεύει φέτος τον Άκη τον Πανδύ. Του δίνονται ευκαιρίες να αγωνιστεί, παίρνει αρκετό χρόνο συμμετοχής και όλο το μέλλον είναι μπροστά του. Λοιπόν, αρκεί να δουλέψει. Βέβαια. Πάνω απ' όλα, αν δεν δουλέψεις. Να πάμε να δούμε τα αποτελέσματα της αγωνιστικής. Ναι, να δούμε τα αποτελέσματα αυτής της αγωνιστικής. Ήταν η τέταρτη αγωνιστική. Λοιπόν, Καμπανιακός Πρισσός Ρεβενό 3-2. Πολύ σημαντική νίκη για τον Καμπανιακό που δείχνει ανακάπτη. Όλυμπος Εθνικός Φιλιππιάδας 1-0. Τηλικράτης Λευκάδας ΑΕΛ δεν έγινε το παιχνίδι, 0-3 ανεφαγόνο. Καστοριά Θεσπρωτός 1-0. Δεύτερη νίκη για την ομάδα της Καστοριάς Βίκη. Δόξα Κρανούλας Οικονόμου Τσαριτσάνη 0-3. Η Δόξα Κρανούλας την περίμενα πολύ καλύτερη εγώ, Βίκη, φέτος στο πρωτάθλημα. Είχα μια εικόνα σε σχέση με μια εικόνα από πέρσι που χρησιμοποίησε όλο το δεύτερο γύρο στο αντίστοιχο πρωτάθλημα νέους ποδοσφαιριστές. Ήταν μια καλή ομάδα, δεν ξέρω γιατί έχει αυτή την πορεία φέτος. Οδυσσέας Κορδογίου Κάστορας 1-0. Πρώτη νίκη για τον Οδυσσέα Κορδογίου στο πρωτάθλημα. Κεραυνός Θεσπρωτικού Κοζάνη 1-2. Εδώ συμβαίνει ένα περίεργο. Κεραυνός Θεσπρωτικού πηγαίνει εκτός έδρας και κερδίζει και δεν μπορεί να αξιοποιήσει την έδρα του. Χάνει την έδρα του συνέχεια. Λοιπόν, μεγάλη νίκη για την Κοζάνη στο Θεσπρωτικό. Και εδώ Ξαπενταλόφου Πρέβεζα 1-1. Εδώ νομίζω ότι είναι μια μικρή έκπληξη που μπορούμε να τη χαρακτηρίσουμε, διότι εδώ Ξαπενταλόφου έχει καλές μονάδες. Παίζουν οι αδερφοί Σαπάνη μέσα στην ομάδα. Έχει έμπειρους ποδοσφαιριστές. Η Πρέβεζα μέχρι στιγμής δεν είχε το. Δεν είχε, ναι. Είναι το πρώτος βαθμός νομίζω που παίρνει. Ναι, στο πρωτάθλημα. Λοιπόν, και εντάξει, αυτό καλό ήταν για τον Όλυμπο βέβαια, γιατί και η Δόξα Πενταλόφου για την παραμονή παλεύει και η Πρέβεζα. Λοιπόν, αυτά ήταν αποτελέσματα αυτή τη στιγμή. Να πάμε και στη βαθμολογία, έτσι να δούμε την κάρτα τη βαθμολογία τη ΓΑΜΑ Εθνική Κατηγορία. Λοιπόν, η ΑΕΛ είναι στην κορυφή με 12 βαθμούς και το μεγάλο φαβορί για την κατάκτηση του τίτλου. Ακολουθεί ο Οικονόμου Τσαριτσάνης, η άλλη ομάδα από τη Λάρισα. Δύο ομάδες από τη Λάρισα, οι υπόλοιπες πήγαν στον τρίτο όμιλο, Βίκη. Ναι. Της Λάρισας, μετά από κλήρωση, μετά από ορισμό, δεν ξέρω τι έγινε εκεί. Λοιπόν, ακολουθούν μετά ο Εθνικός. Ο Πρισσός έχει 9 βαθμούς. Ναι. Ο Πρισσός Ρεβενών, ναι, έχει 9 βαθμούς, τον παραλείψαμε μάλλον. Ναι, γιατί είχε πάρει το παιχνίδι στα χαρτιά την προηγούμενη εβδομάδα. Ναι, ναι. Λοιπόν, Οικονόμο Τσαριτσάνης και Πρισσός Ρεβενού από 9 βαθμούς. Η Φιλιππιάδα, η Κοζάνη, το Κορδογείο Καμπανιακός 7, ο Κεραυνός Προδικού 6, όσο είχε Δόξα Πενταλόφου και η Καστοριά, Θεσπρωτός, Δόξα Κρανούλας και Όλυμπος από 4, ο Κάστορας και η Πρέβεζα από 1 βαθμό και χωρίς βαθμό ο Τηλικράτης. Τηλικράτης, ο οποίος έχει αποχωρήσει. Ναι, δεν έλαβε μέρος καν στο ποδόσφαιρο. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, αυτή ήταν η βαθμολογία. Μπορούμε εύκολα τώρα να πάμε να δούμε και την επόμενη αγωνιστική στην ΓΑΜΑ Εθνική Κατηγορία. Λοιπόν, τα παιχνίδια έχουν ως εξής. Είναι στα πλαίσια της 5ης αγωνιστικής. Πρισσός Ρεβενών Εθνικός Φιλιππιάδας. ΑΕΛ Καμπανιακός. Θεσπρωτός Όλυμπος Κέρκυρας. Το γειτονικό μας ντέρμπι. Ντέρμπι, αλλά παλαιά μπορούμε, ναι, να το χαρακτηρίσουμε. Οικονόμο Τσαριτσάνης Τηλικράτης, δεν θα αγωνιστεί ο Οικονόμος σε αυτό το παιχνίδι, εύκολα 3 βαθμοί. Κάστορας Καστοριά, το τοπικό ντέρμπι. Ναι. Κοζάνη Δόξα Κρανούλας, Πρέβεζα Οδυσσέας Κορδεγιού και Κεραυνός Θεσπρωτικού Δόξα Πενταλόφου, δύο συνεχόμενα εντός έδρας παιχνίδια Κεραυνός Θεσπρωτικού. Λοιπόν, έχει δύσκολα παιχνίδια αυτή την αγωνιστική. Τα περισσότερα έχουν τα χαρακτηριστικά του ντέρμπι. Νομίζω ότι θα γίνει. Να ευχηθούμε να έχει ανάλογη πορεία ο Όλυμπος. Να έχει καλή συνέχεια και να φύγουμε από τη ΓΑΜΑ Εθνική να πάμε στα τοπικά και στην Α1 κατηγορία. Να πάμε. Και βέβαια πρέπει να πούμε ότι στο ντέρμπι, συγγνώμη, της Α1 κατηγορίας
Ο ΦΑΜ δεν έχασε μέσα στους παξούς, έφερε τελικά από η Τσόπολη αποτέλεσμα 1-1 και αυτό δίνει μια αβάντα στην ομάδα της, του ΦΑΜ έναντι των παξών. Αβάντα σχετικό είναι αυτό. Ναι, καταρχήν να πούμε ένα πράγμα, Βίκη, ότι ομάδες σαν τον ΦΑΜ που έχουν πολύ καλούς ποδοσφαιριστές, που παίζουν καλό ποδόσφαιρο, που έχουν ωραίους συνδυασμούς, δεν μπορούν να αγωνιστούν και να προσφέρουν σύμφωνα με τις πραγματικές τους δυνατότητες, δηλαδή να παίξουν ελεύθερο ποδόσφαιρο, αυτό που γνωρίζουν πολύ καλά να παίξουν, σε τέτοια γήπεδα όπως είναι το Παξόν. Δεν κατηγορώ το γήπεδο των Παξών, αλλά είναι πολύ μικρό γήπεδο, είναι μικρό διαστάσιο γήπεδο και, αυτές τις, και ομάδες, ναι, ομάδες ναι, όπως τον ΟΦΑΜ. Ίσα όμως ότι σε ένα τέτοιο γήπεδο που υπάρχει το έχουν κάνει μια πολύ δυνατή έδρα. Και η ισοπαλία που παίρνει ο ΦΑΜ είναι ένα αποτέλεσμα ιδιαίτερα θετικό. Έτσι. Συμφωνώ σε αυτό, αλλά μιλάμε γενικά για τη... ναι, ως δυναμικότητα. Εντάξει, μην συζητάμε για τα γήπεδα γενικά, όχι μόνο των Παξών, αλλά και της Κέρκυρας, γιατί είμαστε σκέτο απογοήτευση. Έτσι. Δεν, είναι... δεν μιλάμε για ανάπτυξη ποδοσφαίρου σε τέτοια γήπεδα. Ο αγωνιστικός χώρος είναι πολύ καλός σε τους Παξούς. Ναι. Απλώς είναι λίγο μικρό το γήπεδο, μικρές διαστάσεις. Και μια που είπες για γήπεδο, Βίκη, να σου πω και τι έγινε αυτή τη βδομάδα. Δεν ξέρω το λόγο, το πληροφορήθηκα και το έχω διασταυρώσει από όλες τις πλευρές. Στο γήπεδο της Σαχαράβης, το γήπεδο μίκρινε. Στο γήπεδο που αγωνίζονται ο Θηναλιακός και η ΓΕΘ, μίκρινε. Πώς μίκρινε, θα μου πεις, Γιατί μπήκε μέσα στο πλήσιμο. Όχι. Λοιπόν, επειδή το γήπεδο αυτό, όπως ξέρεις, έχει πάει πάρα πολλές φορές, είναι αρκετά μεγάλο. Νομίζω πάρα πολύ μεγάλο. Ναι, νομίζω είναι 98 ναι, επί 66, κάτι τέτοιο. Διεθνών διαστάσεων, ναι, ναι. Λοιπόν, αυτό το γήπεδο, ναι, εδώ είναι το γήπεδο αυτό, θα δούμε μετά τα στιγμιότυπα. Εκεί που ήταν, τέλος πάντων, ένα ολοκληρωμένο γήπεδο, πάρα πολύ όμορφο γήπεδο, το ένα goal post ήρθε πιο κοντά προς το χώρο του κέντρου. Μίκρινε το γήπεδο αρκετά, έτσι ώστε να βοηθήσει τις ομάδες να παίξουν σε πιο μικρό γήπεδο. Δεν ξέρω ποιος ήταν ο λόγος. Οι γραμμές από άσπρες βάφτηκαν πράσινες και έγιναν νέες γραμμές για να μπορέσει το γήπεδο. Δηλαδή έγινε στην ουσία ένα καινούριο γήπεδο. Στο ένα τέρμα, όπως όχι αυτό που κοιτάμε προς τη θάλασσα, αυτό που είναι προς το δρόμο, υπάρχει μεγάλο κενό πίσω πλέον και μπορούν πλέον να παίξεις και 5x5, δεν έχεις κανένα πρόβλημα. Δεν ξέρω πραγματικά. Δεν το καταλαβα αυτό το πράγμα, δεν το καταλαβαίνω γιατί μίκρινε ένα γήπεδο το οποίο ήταν πάρα πάρα πολύ ωραίο, να, μεγάλο γήπεδο, μπορούσε να παίξεις όπως λέμε το ποδόσφαιρο το που μπορείς να παίξεις. Δεν καταλαβαίνω γιατί μίκρινε αυτό το γήπεδο. Εγώ δεν έχω βρει το λόγο ακόμη. Νομίζω ότι... Δεν ξέρω, σε αυτό θα ρωτήσουμε και την Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Κέρκυρας. Η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων πήγε, έκανε έλεγχο και το έγκρινε. Ναι, εντάξει. Ναι. Αλλά το λόγο, ας πούμε, εντάξει. Και 90 μέτρα είναι το γήπεδο, είναι πάνω στα πλαίσια του, που μπορεί να παίξει σε... Τώρα έχει διαστάσει, ναι, αν σου να καταλάβεις, από ό,τι μου είπαν, δεν πήγα εγώ στο ναι, γήπεδο. Από ό,τι μου είπαν, έχει σχεδόν τις ίδιες διαστάσεις με το γήπεδο της Κασιόπης. Εκεί που έπαιζε δηλαδή πριν ο Θηναλιακός, που το χρησιμοποιούσε ως έδρα και μεταφέρθηκε τώρα πλέον στη φυσική του έδρα, αλλά σε πιο μικρό γήπεδο. Μάλιστα. Λοιπόν, μια που είπες για γήπεδο. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Λοιπόν, μεγάλη αυτή, μάλλον καλή αυτή η ισοπαλία του ΟΦΑΜ μέσα στους Παξούς, γιατί κακά τα ψέματα, η Παξή είναι μία από τις ομάδες που θα διεκδικήσουν τον τίτλο, όπως και ο ΟΦΑΜ. Υπαξί, όπως είχαν δηλώσει οι άνθρωποι της, από ό,τι είχα δει, είχαν στόχο φέτος να πάνε για ντάμπλ. Στο κύπελλο αποκλείστηκαν από τον Κρόνο και πλέον στο πρωτάθλημα έχουν μείνει και 5 βαθμούς πίσω από ό,τι έχω δει. Εντάξει, αυτά είναι... Είναι νωρίς βέβαια ακόμη. Είναι νωρίς βέβαια. Υπάρχει είναι... χρόνος. Και βέβαια ο καθένας κάνει μια δήλωση σύμφωνα με την... Είναι κακό. Όχι, δεν είναι κακό. Και ο Φιγκερόα είπε ότι θα πάρει. Όχι, ο Παναθηναϊκός στο πρωτάθλημα. Εγώ χαίρομαι τους ανθρώπους που έχουν στόχους, που ναι, έχουν φιλοδοξίες και θέλουν και νοιάζονται πραγματικά για το καλό της ομάδας τους. Όποιος δεν έχει φιλοδοξίες, χρειάζεται να μπει σε καμία διαδικασία. Έτσι, ναι. Λοιπόν, μετά έχουμε σημαντικό το παιχνίδι που είπες Παξούς. Μετά είχαμε άλλο ένα ντέρμπι. Έγινε στο γήπεδο τον Αβιωτό, θα δούμε μετά στιγμιότυπα και τελείωση από αυτόν τον αγώνα. Τοπικό ντέρμπι. Ναι, όπως και να έχει, όποια κατάσταση ναι, μιλάνε αυτοί οι ομάδες. Ναι, ναι, αυτό λέμε, είναι το τοπικό ντέρμπι που λέμε. Λοιπόν, 2-1 κέρδισε ο Οδυσσέας Αβιωτών.
Υπήρχε ακόμη ένα σημαντικό παιχνίδι που έγινε στο Κοντόκαλη. Κοντόκαλη Αχιλλέας Νυφών, η ομάδα του Δημήτρη. Με πολλά γκολ, έτσι. Ναι, πραγματικά στο Κοντόκαλη, γιατί το είδα όλο το, σχεδόν όλο το παιχνίδι, η ομάδα του Δημήτρη του Κούδα ήταν φανταστική. Ο Αχιλλέας κέρδισε, ναι, με 4-3, δέχτηκε 3 γκολ, αλλά νομίζω ότι ο προπονητής της ομάδας πρέπει να πάρει αυτό το παιχνίδι, να το δείξει στους ποδοσφαιριστές του, για να καταλάβουν οι ποδοσφαιριστές τι έκανε αυτόν τον αγώνα. Είχαν φανταστική ανάπτυξη παιχνιδιού από τον άξονα, από τα πλάγια. Δημιούργησαν πάρα πολλές ευκαιρίες. Δηλαδή, πρέπει να έχει κάνει ο Αχιλλέας αυτόν τον αγώνα περίπου 30 τελικές προσπάθειες. Αλλά δεν μπορούσαν να βρουν τον τρόπο να στείλουν την μπάλα στα δίχτυα. Είτε την έστειλαν out, είτε την έστειλαν πάνω στον Κιζάκη, είτε τον Κιζάκη, τον Μαφλέρο του Κοντακαλίου, είτε τον Κιζάκη έκανε καλές αποκρούσεις. Στο τέλος, δηλαδή, μπορούσαν να πετύχουν μια πανεύκολη νίκη και την πήραν με ένα γκολ διαφορά, με ένα γκολ που πέτυχε ο Παολίνης στο 1975. Να πάμε να δούμε τα αποτελέσματα. Πάμε να δούμε τα αποτελέσματα και μετά θα πάμε σε εικόνα. Λοιπόν, τα αποτελέσματα στην Α1 κατηγορία, στα πλαίσια της τέταρτης αγωνιστικής, έχουν τους εξής. Ατρόμητος στον Κυλής Συναράδες 1-2. Βολίδα Αναγέννηση Περιβολίου 4-1. Θα δούμε στην Νιώτη Μπακεδηλίου σε αυτόν τον αγώνα. Βέβαια, ένα σκορ για μένα είναι έκπληξη από την άποψη ότι, όπως έχω πει, η Αναγέννηση Περιβολίου είναι μια εμπειρότατη ομάδα, έτσι. Ναι, αλλά ήταν δυσκολίες, βέβαια, είπαμε να προσαρμοστεί στις δυσκολίες του παιχνιδιού. Λοιπόν, στι δυσκολίε του παιχνιδιού αυτό, η Βολίδα βέβαια προερχόταν από ήττα και έπρεπε στο γήπεδο τη να δείξει τον καλύτερο σε αυτό, το εκμεταλλεύτηκε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ο Δησίο Αγγλικό Καρουσάδε 2-1, το είπαμε και πριν, έχουμε και από εδώ και στιγμιότυπα και δηλώσει. Στην Αλιακό Αστέρα 5-4 έχουμε τα γκολ από αυτόν τον αγώνα. Κρόνο Αργυράδο Ομόνια 3-1. Ο Κρόνος, να πούμε για τον Κρόνο, που ο Κρόνος ξεκίνησε σιγά σιγά, χωρίς φανφάρες, χωρίς πολλά μεγάλες κουβέντες, χωρίς μεγάλα λόγια δηλαδή. Σιγά σιγά στελέχωσε την ομάδα του. Δεν έχει το πιο μεγάλο ρόστερ της κατηγορίας, ίσα ίσα το αντίθετο είναι. Αλλά δείχνει από την αρχή του πρωταθλήματος μια ομάδα που είναι ιδιαίτερα προσιλωμένη, συγκεντρωμένη. Έχει ήδη βρίσκεται στην τέταρτη θέση βαθμολογίας. Έχει τρεις νίκες στα τέσσερα παιχνίδια. Έχει σωστό αγωνιστικό προσανατολισμό, δεν παρασύρεται ποτέ από το παιχνίδι του αντιπάλου. Προσπαθεί να κάνει το δικό της παιχνίδι και νομίζω ότι ο Μανώλης Ροκίδης κάνει πολύ καλή δουλειά και εγώ προσωπικά δεν περίμενα ότι ο Κρόνος θα έχει αυτή την πορεία μέχρι τώρα. Ο Μανώλης, ο οποίος βέβαια χωρίς πολλές μεγάλες κουβέντες και τα λοιπά, προχωρεί σε αυτό το πρωτάθλημα με πολύ μεγάλη επιτυχία μέχρι στιγμής, έτσι. Έτσι ακριβώς είναι. Είναι τρίτη συνεχόμενη νίκη που πηγαίνει. Και αν βάλουμε και τη νίκη το Μπαξό στο κύπελο, είναι τέταρτη. Λοιπόν, Παξίο Φάμ 1-1, όπως είπαμε πριν, και το παιχνίδι που σχολιάσαμε και έχουμε και από εδώ. Προς το παρόν έχουμε τα γκολ από αυτό το παιχνίδι. Κοντόκαλη έχει ζητήσει φόνο. Άμα λύσουμε το τεχνικό πρόβλημα που υπάρχει, θα δούμε και τις δηλώσεις των προπονητών. Θα δούμε τις δηλώσεις των προπονητών, του Δημήτρη του Κούδα, του Γιάννη του Καλούδη και των ποδοσφαιριστών των δύο ομάδων. Τα γκολ θα τα δούμε σίγουρα βέβαια. Υπάρχει ένα τεχνικό πρόβλημα, προσπαθούμε να το λύσουμε για να δούμε τις δηλώσεις από αυτόν τον αγώνα. Λοιπόν, πάμε. Βέβαια, να πάμε να δούμε φάσεις από το παιχνίδι, το πρώτο παιχνίδι της Α1 κατηγορίας που έχουμε προγραμματισμένο. Ναι. Έτσι. Θα πάμε στο γήπεδο της Σαχαράβης. Σαχαράβης, όπως είχαμε πει στην αρχή. Λοιπόν, εδώ είναι το γήπεδο Σαχαράβης. Όπως είπαμε και πριν, βγήκε το γήπεδο αυτό, μίκρινε. Σε αυτό το γήπεδο αγωνίστηκε ο Θηναλιακός με τον Αστέρα Πετρετή. Ένα παιχνίδι που είχε φαβορεί πριν ξεκινήσει η αναμέτρηση και αυτός ήταν ο Αστέρας Πετρετή. Εδώ είναι μια φάση για τη ομάδα του Θηναλιακού. Ένα σου του Καρακίζη περνάει πάνω από τα goal post. Ο Αστέρας Πετρετή που φέτος, εδώ είναι μια εκπληκτική απόκρουση που κάνει ο τερματοφύλακας. Ο Σάρας Πετρετή φέτος δείχνει ιδιαίτερα δυνατός, παίζει πολύ καλό ποδόσφαιρο, έχει πολύ καλούς παίχτες από την μέση και μπροστά. Εδώ έχει δώσει ο διαιτητής, ο Περικλής ο Γιούργας είναι. Πέναλτι πρέπει να έχει δώσει. Πρέπει να έχει δώσει πέναλτι, ναι, γιατί διαμαρτύρεται ο αμυντικός. Νομίζω ήταν καθαρό το πέναλτι. Ναι, ναι, έτσι από πρώτη άποψη που... Από τη φάση που είδα, γι' αυτό είπα ότι πρέπει να έχει δώσει πέναλτι. Ναι. Και ο Περικλής είναι ένας διαιτητής που ό,τι βλέπει το δίνει αμέσως. Εδώ είναι η φάση, να την ξαναδούμε σε replay. Γίνεται η σέντρα από δεξιά.
Προσπαθούν οι παίχτες στο Αθηναλιακό να απομακρύνουν. Είναι λάθος του αμυντικού. Ναι, η μπάλα καταλήγει στον Λέση μέσα σε μεγάλη περιοχή. Είναι μέσα στην περιοχή. Είναι πέναλτι. Είναι πέναλτι. Είναι ένα καθαρό πέναλτι. Το είδε ο ρέφερι Τσαλαμέδης, το είδε. Και ο Σταμάτης ο Σπίνουλας που πήγε ως μεταγραφή από τον Όλυμπο στον Αστέρα Πετρητή. Από τα 11 βήματα δεν αστόχησε και έδωσε το προβάδισμα στην ομάδα του 0-1. Και έχουμε τη συνέχεια εδώ. Άλλο ένα, μια μεγάλη ευκαιρία που χάνεται για τον Αστέρα για να κάνει το 0-2. Είναι πολύ καλός ο Αστέρας φέτος σε Εβίκη. Ναι, το πρόβλημα που είχε τα προηγούμενα χρόνια με τη μεσοαμυντική του γραμμή το έχει διορθώσει αρκετά με τις δύο μεταγραφές που έκανε. Εδώ είναι ένα γκολ ακόμη για τον Αστέρα, το 0-2. Το πέτυχε ο Λέσης ο Στέφανος με κεφαλιά. Γίνεται η σέντρα από αριστερά. Δεν το μαρκάρει σχεδόν κανένας. Το center forward της Αστέρα. Ναι, και το πρώτο και την προηγούμενη φάση. Είναι εντελώς μόνος. Ο αμυντικός δεν πηγαίνει καν πάνω του. Και εδώ γίνεται το 0-3 εύκολα για την ομάδα του Αστέρα. Από ένα παίχτη που πραγματικά αξίζει πολλά λεφτά. Περνάει τους πάντες. Μπαίνει μέσα σε μεγάλη περιοχή. Πλασάρει εύστοχα εύκολο τον goalkeeper. Και κάνει το 0-3 για την ομάδα του Αστέρα. Και ακόμη ένα γκολ για τον Αστέρα για να κλείσει με τον Χρήστο Γεωργοπάλη, σπουδαίος ποδοσφαιριστής. Έχει η επιθετική όλη του Αστέρα είναι φανταστική. Φέτος δηλαδή και με την προσθήκη του Δημήτρη του Ίσερη, ένας ποδοσφαιριστής που είπαμε πριν που πέτυχε το τρίτο γκολ. Να λέμε είναι πολύ καλή και να μην λέμε ότι είναι φανταστική, γιατί εντάξει, κάπου παρεξηγείται και, λέγεται ότι δεν προωθούνται και εργυραίοι ποδοσφαιριστές, έτσι. Ναι. Για να μην το... Ναι, για α1 κατηγορία μιλάμε. Ναι, για α1 κατηγορία, ναι. Εντάξει. Λοιπόν, ο Δημήτρης Ίσερης είδαμε πριν ένα φανταστικό γκολ που πέτυχε, πέρασε 4-5 παίκτες του Αθηναλιακού. Ένας παίχτης που άποψή μου είναι ότι χάθηκε, μπορούσε να κάνει το βήμα παραπάνω. Να πάμε όμως σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και να συνεχίσουμε, έτσι. Απαραίτητο.